Για το ίδιο θέμα ξεκίνησαν να συζητούν στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής στο Περιφερειακό Συμβούλιο η πλειοψηφία και η Λαϊκή Συσπήρωση που έθεσε το θέμα των ανανεώσιμων πηγών στην Ήπειρο, σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση όμως, κινήθηκε και η συζήτηση και η ολοκλήρωσή της. Η Λαϊκή Συσπήρωση με την Περιφερειακή Σύμβουλο Τίνα Ζέκα παρουσίασε στοιχεία για την επέλαση, όπως είπε, των έργων ΑΠΕ στην Ήπειρο, κάνοντας λόγο για έναν συνολικό αριθμό 295 αδειοδοτημένων έργων. Επίσης, σημείωσε πως την οροσειρά του Σουλίου, κυρίως, αλλά και στα Παιδινά, σχεδιάζεται η εγκατάσταση των περισσότερων και των μεγαλύτερων σε παραγόμενη ισχύ έργων ΑΠΕ, με κολοσιαία, αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα αντίστοιχα. Πολύ λίγα χρόνια μετά, αυτή η απελευθέρωση της παραγωγής ενέργειας έφερε στον τόπο μας, μόνο εδώ στην Ήπειρο, 295 έργα ΑΠΕ. Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εισήγηση, 87 αιωλικά, 129 μικρά υδροηλεκτρικά, 68 φωτοβολταϊκά και 11 μονάδες επεξεργασίας. Όπως αναλυτικά αναφέρουμε, είναι 47 στη Θεσπρωτεία, 53 στην Άρτα, τα περισσότερα, τα 165 από τα 300 εδώ στα Γιάννενα και 30 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι στην περιοχή της Λάκας Σουλίου οι επιχειρηματικοί όμιλοι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ. Μόλις 16 αιωλικά πάρκα Μαμούθ, όχι ανεμογεννήτριες, πάρκα 16, με συνολική ισχύ 486 ΜΒ, θα παράγουν σχεδόν το 50% της ενέργειας που θα παράγει όλη η Ήπειρος. Και ενώ αυτή η εισήγηση γράφτηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι να γραφτούν αυτές οι γραμμές και να μελετήσουμε τις νέες διαμαρτυρίες που ορθά έρχονται κατά δεκάδες, κατά την άποψή μας, η Περιφερειακή Αρχή επιλέγει συνειδητά να παρακολουθεί παθητικά αυτή την κατάσταση. Όταν, για παράδειγμα, για τις δικαστικές διαμάχες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει προσφύγει σε κάθε διοικητικό νομικό μέσο που γνωρίζαμε ή και δεν γνωρίζαμε και μάθαμε όμως από την διαχείριση των απορριμμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως το κλειστό της Ξηφασκίας, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την πρόσκληση του Περιφερειάρχη την πρωτοβουλία να πάρει να πάλι και λεωφορείακι, να πάρει όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων να τους δείξει πώς είναι το κλειστό για να φέρει να σπαταλήσει 3 εκατομμύρια για τη μεταφορά της σιδεριάς που για τρίτο χρόνο κάθεται να σκουριάζει. Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Βασίλης Γοργόλης τόνισε πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει η Λαϊκή Συσπήρωση. Και ανέφερε πως η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι αυτή που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και των αδειοδοτημένων έργων. Δεν έχουμε 295 αδειοδοτημένα έργα ΑΠΕ στην Ήπειρο. Η Λαϊκή Συσπήρωση δυστυχώς αγνοεί ότι τα έργα ΑΠΕ με άδεια παραγωγού δεν είναι αδειοδοτημένα έργα. Αυτό διότι πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η διαδικασία λήψη όρων σύνδεση, η διαδικασία λήψη άδεια εγκατάσταση και εν τέλει η άδεια λειτουργία. Χαρακτηριστικό τη άγνοια τη Λαϊκή Συσπήρωση σχετικά με τα θέματα των ΑΠΕ είναι το γεγονό ότι αναφέρει ότι έχουν αδειοδοτηθεί 129 υδροελεκτρικά στην Ήπειρο και με μία απλή έρευνα στο RAE Geoportal, όπου εκεί πέρα βλέπει πραγματικά ποιοι έχουν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία που σα είπα πριν, βλέπει ότι στην Ήπειρο αυτή τη στιγμή άδεια λειτουργία έχουν μόνο 20 υδροελεκτρικά. Να σημειωθεί όμως ότι θα ήταν ένα ευτύχημα για την Ήπειρο να είχαμε τόσο πολλά σε λειτουργία έργα, διότι θα ήμασταν ήδη πράσινη περιφέρεια του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη θα είχαμε μειωμένο ρεύμα για όλους τους υπηρώτες και θα ήταν ευχή. Αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένα, προσέξτε, είναι 5 μερίδια και όχι από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ είναι ένα αρχικό, κάνω μια αίτηση και λέω εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι τίποτα αυτά τα στοιχεία που διαβάσατε. Μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, μια άδεια, θα περάσει όλα τα στάδια. Το πρώτο είναι να κάνει την αίτηση στη ΡΑΕ. Το δεύτερο είναι να φτιάξει μελέτη. Το τρίτο είναι να κάνει μελέτη περιβαλλοντολογική. Και το τέταρτο να πάρει τις αδειοδοτήσεις. Καταλαβαίνετε πολύ μακριά τα Γιάννενα. Άρα αυτά που μας διαβάσατε είναι παραμύθια τα οποία δεν έχουν ούτε καν άδεια. Δεν είναι στα 5 μερίδια που έχουν άδεια. Τα 5 μερίδια που έχουν άδεια δεν τα χρειάζεται το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή και χρειάζεται τα 2. Και τι μου είπε, αφού έχουν βγάλει τις άδειες, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό και θα πούμε ποιοι δίνετε από τα 5 μερίδια άδειες που έχετε όλη την γάμα περάσει για να τα πάρουμε για τις περιφέρειες, για τους δήμους, για τους ΤΟΕΒ και για τις ευπαθείς ευάλωτες ομάδες, ώστε αυτό το ρεύμα να το δώσουμε σε όλους αυτούς, γιατί τους είπα είναι φοβερό να πας σε χωριά που δεν έχουν ούτε
ένα σπίτι να βγαίνει καπνός και να έχουν μόνο το φωτισμό έξω.